Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μας μιλήσει για τα νοσοτροποποιητικά στη σύψη, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο. Νοσοτροποιητικά στη σύψη είναι ένα δύσκολο θέμα που αυτές τις δεκαετίες είναι σε debate με διάφορες μελέτες. Θα κάνω μια προσπάθεια να δείξω τα πιο ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου στη βιβλιογραφία και να προσπαθήσουμε στο τέλος να βγάλουμε ένα συμπέρασμα όσο πιο κοντά γίνεται, γιατί δεν είναι και εύκολο όταν δεν έχει καταλήξει σαφώς η βιβλιογραφία να καταλήξουμε σήμερα σε ένα σαφή συμπέρασμα. Γενικά, μια εισαγωγή, πώς ξεκινάνε όλα. Ξεκινάνε με τα pubs και τα μόρια που προέρχονται από τα παθογόνα και τα dumps που προέρχονται από την καταστροφή των κυττάρων στον οργανισμό, που συνδέονται όπως ηλιοπρωτεΐνες και τα λοιπά, όπως συνδέονται με ειδικούς υποδοχής και έτσι ξεκινάει η ανοσιακή απάντηση. Η ανοσιακή απάντηση, η οποία αμέσως μετά το ερέθισμα εισέρχεται σε ένα φιλοσοφικό κύκλο, θα τον έλεγα πιο πολύ, με μια μάχη του Yin και του Yang, μεταξύ της ανοσοπάρεσης και της υπερβολικής ανοσιακής απάντησης. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μία ανοσολογική οντότητα που θα αναφέρω ταχαίως, αυτή του συνδρόμου της ενεργοποίησης των μακροφάγων ή αλλιώς του μεταφαγητικού συνδρόμου, το οποίο ανήκει στην στην υπερβολική απάντηση του οργανισμού μέσω ιντερφερόνης που ξεκινάει μια διαδικασία υπερβολικής φλεγμονής που εμπλέκει διάφορα όργανα όπως το ύπαρ και φυσικά τον μυελό των οστών με τη γνωστή σε όλους μας φαγοκυτάρωση. Υπάρχουν σαφή κριτήρια γι' αυτό. Υπάρχει το HS-Score πλέον, το οποίο έχει διάφορους παράγοντες όπως υποκείμενα νοσήματα, αν έχει κάποιος λάβει, αν κάποιος πάσχει από HIV, η θερμοκρασία του σώματος, η οργανομεγαλία, η καταστολή του μυελού, η φεριτίνη. Όταν κάποιος έχει πάνω από 151 από αυτό το σκορ βαθμολογία, τότε θεωρείται ότι έχει μάλλον αιμοφαγοκυταρικό σύνδρομο ή καλύτερα σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων. Οι κριτήρια υπάρχουν και για τον DIC, όπως τα αιμοπετάλια, τα διμερή και η χρόνη PT και τον ενδογόνο. Και εδώ πάνω από 5 θεωρούμε ότι έχουμε DIC, όπως και και τη λειτουργία, η υπατική δυσλειτουργία. Τα αναφέρω γιατί θα τα δούμε παρακάτω σε κάποιες μελέτες. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη είναι του WHO του 2024 που ανέβηκε στο Frontiers in Immunology, όπου συνδέει την ανοσιακή απάντηση, δηλαδή τη μάχη μεταξύ του οργανισμού να αποφασίσει αν θα δώσει υψηλή ανοσιακή απάντηση, υψηλή φλεγμονή δηλαδή ή ανοσοπάρεση, με το χρόνο. Μου φάνηκε ενδιαφέρον. Στην αρχή έχουμε μια υπερφλεγμονώδη αντίδραση που υπερισχύει τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις τις πρώτες ώρες, παύλα μέρες. Σε συνέχεια, οι μέρες με εβδομάδες αρχίζει να υπερισχύει η αντιφλεγμονώδης δράση έναντι της προφλεγμονώδους δράσης και στη συνέχεια, στο τέλος, δηλαδή μέρες και μήνες, έχουμε μια ανοσοπάρεση. Γενικά, επειδή σε αυτό έχουν βρεθεί κάποια μόρια όπως οι ντελευκίνες που μπορεί να. Δηλαδή, υπάρχουν ντελευκίνες που μπορεί παραδείγματος χάρη να είναι οι προφλεγμονώδεις και οι ντελευκίνες που είναι αντιφλεγμονώδεις. Έχει γίνει μια προσπάθεια να παρέμβει η επιστημονική κοινότητα σε αυτούς τους μηχανισμούς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον άρρωστο είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Έχουν γίνει πολλές προκλινικές μελέτες, όπως βλέπουμε εδώ, κάνοντας προσπάθεια με διάφορα φάρμακα, όπως το σιλίζουμαμ, το ιφλίξιμαμ, να επηρεάσουμε, να μπλοκάρουμε το DNF, την ιντερλευκίνη 1, αλλά και πολλές κλινικές μελέτες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που δεν θα επεισέλθω λόγω χρόνου
Σε αυτές απλώς μια αναφορά να δείτε, για να δείξω πόσο μεγάλη είναι η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα, όπως το ανακοίνωνα. Θα αναφέρω κάποιες από αυτές, όπως ας πούμε αυτή του κυρίου Γιαμαρέλου, της ομάδας του κυρίου Γιαμαρέλου, όπου χώρισε τους ασθενείς, έκανε μια προσπάθεια να χωρίσει τους ασθενείς σε αυτούς που είχαν το σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων, πώς μετρώντας τη φεριτίνη, και σε αυτούς που είχαν ανοσοπάρηση, πάλι μετρώντας τη φεριτίνη και το HLA-DR, όταν ήταν χαμηλή φεριτίνη και χαμηλό το HLA-DR, θεωρούσαν οι ασθενείς ότι είχαν ανοσοπάρηση, και όπως βλέπουμε εδώ το 43%, και εκεί προσπαθούσε να δώσει, να ενεργοποιήσει πάλι το νοσοποιητικό σύστημα χορηγώντας ιντερφερόνι γάμα, ενώ όταν διαπίστωνε μέσω των κριτηρίων και της φεριτίνης ότι κάποιος είχε σύνδρομο ενεργοποίησης των μακροφάγων, χορηγούσε ανακίνδρα. Σε αυτή τη μελέτη, τελικώς απέτυχε να αποδείξει κάποια διαφορά στα ανοσοτροπητικά, στη χορήγηση ανοσοτροπητικών σε συσχέτιση με την επιβίωση. Βέβαια, έδειξε κάποια minor αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη το SOFA score, που φαίνεται να μειώνεται στο group που έλαβαν ανοσοπαρέμβαση, ή ξέρω εγώ οι τρασαμινάσες και το INR. Σαν μία ένδειξη, δηλαδή, λιγότερης εμπλοκής, λιγότερης υπατικής δυσλειτουργίας και στην δυσλειτουργία της πήξης. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη είναι αυτή της κυρίας Κυριαζοπούλου, που από το Critical Care, το 2024 και αυτή, η οποία χορηγώντας ανακίνδρα, χωρίζοντας βασικά τους ασθενείς σε τρεις ανοσοφαινότυπους, σε αυτούς που έχουν μια υπερβολική φλεγμονώδη αντίδραση, σε αυτούς που είναι adaptive, δηλαδή που ανέχονται, το πούμε έτσι, με τους μηχανισμούς της ύψης, και σε αυτούς που έχουν δηλειτουργία στον πυκτικό μηχανισμό, χορήγησε ανακίνδρα, και αυτό που ανέδειξε είναι ότι ωφελημένοι από αυτή την παρέμβαση είναι οι ασθενείς που είναι coagulopathic, και σε αυτούς υπάρχει μια διαφορά μόνο στην επιβίωση. Επίσης, για το ανακίνδρο υπάρχει και μια άλλη μελέτη στο Critical Care Medicine 2016, όπου πάλι χώρισε τους ασθενείς σε αυτούς που είχαν DIC και υπατική δυσλειτουργία, και αυτό που ανέδειξε είναι ότι η χορήγηση με αναστολή του υποδοχείου της τελευκίνησης 1 βελτιώνει την επιβίωση στους ασθενείς που έπασχαν από υπατική δυσλειτουργία και DIC, οφειλόμενες στις ύψεις φυσικά, αλλά δεν άλλαζε το outcome, την επιβίωση, στους ασθενείς που δεν έπασχαν από DIC και υπατική δυσλειτουργία οφειλόμενη σύψη, και βλέπετε και ότι οι ασθενείς έχουν παρόμοια θνητότητα στα τρία group αυτών που πήραν τον αστολό της τελευκίνης, του υποδοχή της τελευκίνης 1, και έπασχαν 35% από την υπατική δυσλειτουργία και το DIC, 29% σε αυτούς που δεν έπασχαν, είτε πήραν τον αναστολέα είτε δεν τον πήραν, ήταν παρόμοια εθνητότητα, 29-30%, αλλά οι ασθενείς που έπασχαν από υπατική δυσλειτουργία και DIC και πήραν το πλασέμπο, είχαν εθνητότητα 65%. Ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, την κορτιζόνη. Η κορτιζόνη και αυτήν ανά τις δεκαετίες πολλές μελέτες. Έτσι, ενδεικτικά, από ένα review αναφέρω μερικές. Καταρχήν, η debating, η δοσολογία. Debating, το χρονικό διάστημα που θα δοθεί. Debating, το πότε θα δοθεί. Εδώ, οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν στο 200 μιλιγκράμμ τη μέρα. 50, δηλαδή, μιλιγκράμμ ανά 4 ώρες. Στην πρώτη μελέτη της ΑΝΑΝ,
κατάφερε να αποδείξει μια, μια βελτίωση στην επιβίωση στατιστικά σημαντική, που όμως αναφορούσε μόνο τους ασθενείς που αρχικώς είχαν φλοιοπνευμονιακή ανεπάρκεια, ενώ οι ασθενείς που στο overall mortality δεν φαίνεται να είχε καμία διαφορά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέει το αυτονόητο ότι αν έχει φλοιοπνευμονιακή ανεπάρκεια και χορηγήσουμε κορτιζόνη, θα βελτιωθεί, θα βελτιώνει την επιβίωση. Κάνει σε μια δεύτερη προσπάθεια που έκανε πάλι, εκεί φάνηκε στις 90 μέρες να έχει ένα overall mortality, βέβαια, και στα επιμέρους, στις μέρες νοσηλείας κτλ. Έχουμε άλλες μελέτες, οι οποίες, όπως του Φετκατέσκ, που δεν φαίνεται να έχει, φαίνεται να μην έχει καταφέρει να αποδείξει βελτίωση στην επιβίωση, αλλά σε μικρότερες, σε άλλες μεταβλητές, όπως η διάρκεια νοσηλείας στη μονάδα και στην συνολική νοσηλεία, και άλλες μελέτες που δεν έχουν δείξει απολύτως κανένα όφελος από την χορήγηση των κορτικοστεροειδών. Όσον αφορά την παρέμβαση με ανοσοσφαιρίνες, και ιδιαιτέρως υπήρχαν τεράστια βιβλιογραφία και εδώ, και σε σχετιζόμενες με την IgM, αν θυμάστε και παλιότερα χρόνια, σε ασθενείς που έπασχαν από λοιμόξεις μαλακών μορίων κτλ. Άπειρη βιβλιογραφία και πολλά τα review, και εδώ διφορούμε τα αποτελέσματα και για την συσχέτιση με τη θνητότητα και με άλλες μεταβλητές όπως η σύψη, το σοκ, και σαν παρέμβαση και μείωση των αγκιοσυσπαστικών, στη λειτουργία της πήξης, στην DIC, και εδώ άλλες μελέτες έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα, άλλες πάλι όχι, έχουν αποτύχει να αποδείξουν συσχέτιση με τις χορήγησης ανοσοσφαιρινών με τη θνητότητα. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο επέλεξα να μην σχολιάσω, όπως η αιμοπροσρόφηση, που θα σχολιαστεί από τον επόμενο ομιλητή. Ένα πολύ μικρό σχόλιο στο τέλος μόνο. Σε αυτό το σημείο πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε και τις ανοσοπαρεμβάσεις, μιας και βγήκαμε και από την εποχή του COVID, από το 2000, τελευταίο update του 2023, γιατί και το COVID προκαλεί σύψη βάσει των κριτηρίων. Εδώ βλέπουμε ότι σαφώς συστήνεται από το DSA, σαφώς συστήνεται η χορήγηση δεξαμεθαζόνης στους βαρέους πάσχοντες, συστήνεται η χορήγηση του σιλίζουμαμ, δηλαδή του αναστολέτης ιντερλευκίνης 6, συστήνεται η χορήγηση αντιτζάκτου φαρμάκων, αλλά αυτό που και σε αυτό το κομμάτι έγινε μεγάλο debate όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον against στη χορήγηση του ανακίνδυνα. Όπου και αυτό κάποια στιγμή είχε πάρει έγκριση και τελικά τώρα από το 2023 είναι against. Γενικά, επειδή εγώ και σαν άνθρωπος είμαι πολύ προσκολλημένος στα guidelines, καλός ή κακός, θα μπορούσα να ξεκινήσω για να τελειώσω την ομιλία με το sepsis campaign του 2021. Όπου, τι μας λέει? Μας λέει ότι ναι, στη χορήγηση κορτιζόνης, πότε όμως, όταν έχουμε refractory shock, δηλαδή δεν απαντάει στα, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν τα αγκιοσπαστικά, δεν έχουμε ανταπόκριση, οπότε πιθανά εκεί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι συνυπάρχει και μια φλοιοπνευμονιακή ανεπάρκεια από τη σύψη. Εδώ το μικρό σχόλιο που θα μου επιτρέψει ο συνάδελφος ο επόμενος για το αιμοπερφιούζον, τι μας λέει, ότι είναι against στην αιμοπερφιούζον με φίλτρα πολυμυξίνης, και για τα άλλα φίλτρα need an recommendation. Θα δούμε τι θα πει και ο συνάδελφος. Όσον αφορά τις ανοσφαιρίνες, είναι against. Και για τα δεδομένα όσον αφορά τις υπόλοιπες ανοσοπαρεμβάσεις με τα φάρμακα, η ιντερλευκίνη 6, αντι-TNF, το σιλίζουμ και τα λοιπά,
δεν υπάρχει καμία recommendation, ούτε καν αναφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Μανουλάκα.